Τι αυτοπεποίθηση παίρνεις από τη χρονιά που έχεις κάνει? Με νιώθω πιο σίγουρος για τον εαυτό μου μετά τα 2 χρόνια στον Άρη. Ξέρω τι παίκτης είμαι, ξέρω ποια είναι η αξία μου πλέον και σίγουρα ξέρω και το πώς μπορώ να βοηθήσω την εθνική αν χρειαστεί να το κάνω. Έχεις και πρίκα και τους δύο προκριματικούς στο Ευρωμπάσκετ το 2025, στις οποίες έπαιξες πολύ σημαντικό ρόλο για το 2x2. Και αυτό πώς σε βοηθάει? Σίγουρα μου έδωσε πάρα πολύ ψυχολογία, πάρα πολύ χαρά ότι έπαιξα καλά στο παράθυρο. Με βοήθησε πάρα πολύ γενικά και στη συνέχεια της χρονιάς μου και τώρα που βρίσκομαι εδώ, αν νιώσω ποτέ αγχωμένος, σκέφτομαι ότι έχω κάνει ένα καλό μάτς και δεν είναι κάτι, οπότε θέλω κάθε μέρα να βοηθάω την εθνική και να είμαι όσο πιο έτοιμος γίνεται. Εσύ είσαι σουτέρ που θα πάρεις το επόμενο σουτ. Ανεξαρτήτως τι έχει γίνει του προηγούμενου, σε βοηθάει ο coach αυτό να το ενστερνίζεις ακόμη περισσότερο στην εθνική ομάδα? Ο coach δεν έχει τη φιλοσοφία ότι αν χάσεις ένα σουτ μην πάρεις το επόμενο. Αν είναι, η φιλοσοφία του είναι το να βγάζεις καλά σουτ. Το να κάνεις κακά σουτ είναι το θέμα. Αν είναι καλά, δεν τον νοιάζει να χάσεις και 104 σουτ. Όντας combo guard, μιλάει στη γλώσσα σου, είναι πιο εύκολο για σένα στη συνεννόηση? Μπορεί να μου δώσει σίγουρα τρομερές συμβουλές, γιατί ήταν και ένας από τους καλύτερους παίχτες που έχει δει ποτέ η Ευρώπη, οπότε το να είμαι πάνω κάτω στην ίδια θέση μαζί του, μόνο να κερδίζω έχω και να παίρνω πάρα πολλά μαθήματα τα οποία θα μου βοηθήσουν. Και τελευταία ερώτηση, το προελπιακό τουρνουά είναι γενικώς μια ψυχοφθόρα διοργάνωση όλα τα σπορ και ειδικά τα ομαδικά. Ναι. Το γεγονός ότι το φιλοξενεί η Ελλάδα στο ΣΕΦ, παρά το πολύ πλήρες ρόστερ που φαίνεται ότι θα έχει, δημιουργεί άγχος στους παίκτες από αυτό το πρώιμο στάδιο, πώς το λαμβάνεις? Πιστεύω το βλέπουμε σαν μια ευκαιρία το να κερδίσουμε αυτό το τουρνουά, το τι γίνεται εδώ. Δεν πιστεύω ότι αγχώνονται τα παιδιά για το τι γίνεται στην Αθήνα το προελπιακό. Όλοι θα είμαστε έτοιμοι, όλοι θα δώσουμε το 100% και σίγουρα το τι γίνεται εδώ μόνο όθηση μπορεί να μας δώσει για να κερδίσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.